Εγνώρισα κάποια φορά σε ένα καράβι ξένο έναν πολύ παράξενο εγκλέζω θεραστή. Και ποτέ και ούτε ποτέ είχε φίλους και μόνο πάντα κάπνιζε μια πίπα σκαλιστή. Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία κι όσοι είχαν στο Στόκολο μετά από τον εργαστή έλεγαν πως κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα να πάει στην κοιλιά που εχόρευε γυμνή κι άπα στο μέρος της καρδιάς στιγματισμένη είχε με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλό. Και έλεγα ότι η γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει μαύρη αγάπη, ακράτητη, βαθιά και ανηφιλή και αυτή πως τον επρόδωσε με κάποιον αυγεράπη γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή. Τότε προσπάθησε αυτός να διώξει απ' το νου του την ζωτική που αγάπησε τόσο βαθιά ομορφιά κι από κοντά του εξάλειψε ό,τι δικό της είχε έμεινε όμως της καρδιάς τη θέση ζωγράφου. Πολλές φορές τα σκοτεινά, το λίγο και το βράδυ, με βότανα το στήθος του να τρίβει θεραπευτές. Του κάκου, γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, πως του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Μπέιο Φίσκ, με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διέταξε στη θάλασσα την κρύα να κυλευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διέταξε στη θάλασσα την κρύα να κυλευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay